Να σας καλημερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που κάναμε για συνέντευξη τύπου, για κοινή συνέντευξη τύπου σωματείων του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας, του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είναι μια συνέντευξη στην οποία πήραμε απόφαση να κάνουμε από κοινού τα τρία σωματεία με αφορμή τις επικείμενες απολύσεις δεκάδων συναδέρφων εδώ πέρα στην περιοχή αλλά και χιλιάδων πανελλαδικά που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι που δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, άνθρωποι οι οποίοι βάλανε πλάτη όλα τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια περίοδο που στα πόσα στα οποία ανταποκρίνονταν, όπως παραδείγματος χάρη η καθαριότητα, η σύντηση και η φύλαξη, δεν ήθελε κανένας να πάει να εργαστεί μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο της πανδημίας στις δομές υγείας. Βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν με αποφασιστικό και καθοριστικό τρόπο να διατηρηθεί και να μείνει όρθιο το σύστημα υγείας. Και τώρα που η πανδημία πέρασε και τώρα που πλέον δεν τους είναι χρήσιμη, τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο η σημερινή κυβέρνηση και θέλουν να τους αντικαταστήσουν με εργολαβικές υπηρεσίες, που ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός ήδη από το 19, πράγμα το οποίο δεν υλοποιήσανε τότε λόγω της έλευσης της πανδημίας του κορονοϊού. Μια πολιτική απόφαση η οποία ισοδυναμεί κατά τη δική μας γνώμη με πολιτική αλητεία. Είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει λογική με την έννοια ότι και οι εργολάβοι τους οποίους θέλουν να φέρουν στο νοσοκομείο έχουν μεγαλύτερο κόστος. Είναι μια πολιτική πρακτική η οποία δείχνει ποιοι είναι οι βαθύτεροι σχεδιασμοί για την υγεία από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι, ας πούμε, μια λογική η οποία θέλει να μετατρέψει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, μια λογική κόστους-οφέλους που τους εργαζόμενους τους βλέπει τελείως ως αναλώσιμους, δεν αναγνωρίζει ούτε το ελάχιστο των δικαιωμάτων τους. Είναι ένα πράγμα στο οποίο εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων εδώ πέρα του Νοσοκομείου Πρέβεζας αντιταχθήκαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είπαμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι μόνο για τρεις μήνες, γιατί ήταν ουσιαστικά τρίμηνες συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονταν. Είναι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες σχεδιακές ανάγκες. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε νευραλγικά σημεία για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς καθαριότητα ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να δουλέψει ούτε δύο ώρες. Και από τη στιγμή που είναι άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το λογικό, ας πούμε, το λογικό και το τίμιο είναι να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θέσαμε, ας πούμε, εμείς και το πλαίσιο των ετοιμάτων μας, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά το γεγονός ότι ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η σημερινή, οι προηγούμενες κτλ. Ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει συνταγματικό κόλλημα. Εμείς μπορούμε να απαντήσουμε ότι συνταγματικό κόλλημα υπάρχει για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά όμως παρόλα αυτά βρέθηκε το τέχνασμα να ξεπεράσουν το σκόπελο του άρθρου 16 του συντάγματος και να αρχίσουν να ιδρύουν εδώ πέρα στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει τρόπος να μπορούν αυτές οι συμβάσεις να μετατραπούν σε αορίστο. Εξάλλου 150 σωματεία από ολόκληρη τη χώρα είχαν καταθέσει πρόταση διαμέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος να γίνει αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο ουσιαστικά βάζει κόλλημα στη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστο, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει τότε δεκτό. Ως εκ τούτου εμείς συνεχίζουμε να κλιμακώνουμε αυτή την προσπάθεια, βάζοντας, ας πούμε, ως προμετωπίδα αυτοί οι εργαζόμενοι να μην φύγουν, θα είναι για μας αιτία πολέμου, θα πρέπει οπωσδήποτε σε πρώτη φάση οι συμβάσεις αυτές να ανανεωθούν άμεσα και αυτοί οι άνθρωποι να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου. Εμείς θα κλιμακώσουμε τη δράση μας, θα βάλουμε ως προς το σταθμό κλιμάκωσης την απεργία που θα γίνει, την πανεργατική απεργία που θα γίνει στις 28 του μηνός, για την οποία έχει πάρει ήδη απόφαση η ΑΔΕΔΗ και η Ομοσπονδία των Υγειονομικών Υποειδή. Είναι μια απεργία την οποία θα δείξουμε τόσο εδώ πέρα στην Πρέβεζα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και πανελλαδικά, ποια είναι η δύναμη του υγειονομικού κινήματος. Θα στείλουμε το μήνυμα και από εδώ πέρα, από την Πρέβεζα, ότι τέτοιες πολιτικές πρακτικές, αν υλοποιηθούν, θα τις κάνουμε τεράστιο
κόστος, εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε καθόλου, θα φτάσουμε σε κάθε σπίτι μέσα στην Πρέβεζα και θα εξηγήσουμε πόσο αρνήθηκε είναι αυτός ο σχεδιασμός. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει αίσια έκβαση η προσπάθεια που θα κάνουμε. Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να πω έτσι περισσότερο, επειδή είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα που θέλουν να μιλήσουν, όπως και εκπρόσωπος από την καθαριότητα. Να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο τώρα σε ποιον. Θες να μιλήσεις εσύ, Χρήστο, από την πλευρά της Λευκάδας? Εντάξει, ωραία. Ναι. Καταρχήν, εμείς ως Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων θα στηρίξουμε όλα αυτά τα δικαιωτήματα που έβαλε ο συνάδελφος ο Κώστας προηγούμενα, της μονιμοποίησης επί της ουσίας όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων και στο νοσοκομείο και γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας. Εκτιμάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί για τον κοινωνικό σύνολο και καλύπτουν όλες αυτές τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που ανέφερε ο συνάδελφος προηγούμενα. Και το σημαντικό είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να αποτελέσει και να μετατραπεί σε βασικό αίτημα πάλης όλων των σωματείων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το επόμενο διάστημα και στην περιοχή μας. Σταθμός κλιμάκωσης εκτιμάμε ότι είναι και η απεργία στις 28 του Φλεβάρη. Μια απεργία η οποία έχει στην προμετωπίδα της το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αυτό δεν είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ ή κάποιο τέχνασμα ώστε να το πάρουμε, να το παριστούν οι εργαζόμενοι. Είναι βγαλμένο μέσα από την ίδια την καθημερινότητα την οποία όλοι βιώνουμε και όλη αυτή την τραγική έτσι κατάσταση. Θα αναρωτηθεί ένας συνάδελφος, μια συναδέλφισσα τώρα, για ποιο λόγο να απεργήσω εγώ στις 28 του Φλεβάρι. Θα απεργήσουμε καταρχήν γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο μισθός, αυτός ο πενιχρός μισθός που παίρνουμε, μέχρι τα μέσα του μήνα έχει εξανεμιστεί. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την εξαθλητική δουλειά, τα σπαστά ωράρια, την εντατικοποίηση, τις ελαστικές μορφές εργασίας, το να δουλεύουμε τετράωρα, εξάωρα, τις ολιγόμενες συμβάσεις εργασίας, τις προσβολές που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και τις επιπλήξεις του χώρου δουλειάς και την ίδια στιγμή μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο να έχουν σκάσει από τα υπερκέρδη. Θα απεργήσουμε γιατί τώρα θέλουμε να ανέβουμε μισθός, αύριο το πρωί, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και μπροστά σε αυτό το τεράστιο κύμα ανατιμήσεων σε είδη πλατεία λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα, στο ενίκιο, στα καύσιμα. Θα απεργήσουμε γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε ως εργαζόμενοι ότι ξεκινάμε να πάμε για δουλειά, για ένα ψωρο μεροκάματο τέλος πάντων, και δεν ξέρουμε αν και το πώς θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί εξαιτίας των τεράστιων και τραγικών ελλείψεων των μέτρων προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έχουμε, είναι νοπές ακόμη οι μνήμες όλων μας από τα εργοδοτικά εγκλήματα στον Οροπό και στο εκθιοτροφείο στην Κόχλα. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της λογοδοσίας, οι οποίες έχουν βάλει τη ζωή μας σε ζυγαριά κόστους ωφέλους και θυσιάζουν τη ζωή μας σε αυτό το βωμό των κερδών. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η κυβέρνηση δίνει όλο αυτό το διάστημα δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις υπέρογες νατοικές δαπάνες, στέλνει φρεγάτες, στέλνει στρατιωτικά σώματα, πολεμικό υλικό στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα, τροφοδοτώντας αυτή την δολοφονική μηχανή των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, εμπλέκοντας και τη χώρα μας και το λαό μας σε επικίνδυνα παιχνίδια, και από την άλλη δεν δίνει δεκάτα τσακιστή για τα δικά μας προβλήματα και τις καθημερινές ανάγκες που έχουμε όλοι μας. Επίσης, θα απεργήσουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που τέθηκαν και νωρίτερα. Για αυτή την πολιτική υποχρηματοδότησης και υπορευματοποίησης της υγείας που έχει μετατρέψει νοσοκομεία και κέντρα υγείας σήμερα σε επιχειρήσεις. Θα απεργήσουμε γιατί τώρα καθημερινά όλοι οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια και στο λεγόμενο δημόσιο πανεπιστήμιο, τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση φέρνει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί τα πανεπιστήμια. Θα απεργήσουμε γιατί όλοι καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια μας από όλα αυτά τα κοράκια, τους τραπεζίτες, τα ξένα επενδυτικά φαντς που αξιοποιούν στο έπακρο το νομοθετικό πλαίσιο που τους έχουν φτιάξει οι κυβερνήσεις για να βάλουν τη λαϊκή κατοικία
στο χέρι. Και μην ξεχνάμε πως στις 28 Φλεβάρι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, ένα έγκλημα το οποίο φέρνει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης των μεταφορών. Για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν και μάλιστα σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κουκουλώσει και να θάψει, να κλείσει άλλον την Εξεταστική Επιτροπή. Όλο αυτό το διάστημα, εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχουν σημαντικές αιστείες αντίστασης πανελλαδικά. Κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να αγωνίζονται. Είχαμε την απεργία των υποδόμων στις 31 του Γενάρη. Έχουμε τις κινητοποιήσεις εδώ των υγειονομικών στο νοσοκομείο, συχνές. Έχουμε τους αγρότες στους δρόμους. Με μεγάλη αποφασιστικότητα το έδειξε αυτό και το προχθεσινό μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Αθήνα. Οι φοιτητές είναι στους δρόμους, όπως είπα, απέναντι στην πολιτική ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και χρειάζεται οι αγώνες σήμερα, όλοι αυτοί οι αγώνες των εργατών, να συναντηθούν με τους αγώνες της πτωχής, της μικρομεσαίας αγροτιάς, με τους αγώνες των αυταπασχολουμένων και να γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι εκείνη τη μέρα διεκδίκησης, αγωνιστικής διεκδίκησης όλων αυτών των δίκαιων ετοιμάτων μας. Η οργή και η αγανάκτηση που όλοι αισθανόμαστε πρέπει να γίνει οργανωμένη και συλλογική πάλι μέσα από το σωματείο μας. Σωματείο μαζικό, γερό, που θα πατάει στους χώρους δουλειάς και θα είναι πραγματικό στήριγμα και αποκούμπη για τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο. Και εδώ παρεμπιπτόντως εκτιμάμε πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων στις πρόσφατες αρχιερεσίες του βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένο και με καλύτερους όρους το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να δώσει αυτή τη μάχη στο πλευρό πάντα των εργαζομένων και συνεπείς αντίπαλους για την εργοδοσία. Κλείνοντας, για να μην καταχρηστώ και τον χρόνο, πρέπει για μια ακόμα φορά να στιγματίσουμε τη στάση που κρατάνε οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και στο Εργατικό Κέντρο και στη ΓΕΣΕ. Έχουμε καταθέσει έτοιμα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου από τις 6 Φλεβάρι με θέμα την απεργία στις 28 του μήνα. Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Και φαίνεται ξεκάθαρα έτσι πως η ηγεσία εδώ πέρα του Εργατικού Κέντρου θα συνταχθεί για μια ακόμη φορά με αυτή την εργατοπατερίστικη και απεργοσπαστική κάστα που παριστάνει την ηγεσία σήμερα των εργατών, με την πλειοψηφία λέω της ΓΕΣΕ, και δεν πρόκειται να κουνηθεί από την πλευρά τους ούτε φίλο για μια ακόμα φορά. Έχουν μετατρέψει εδώ το Εργατικό Κέντρο αυτές τις δυνάμεις σε μνημείο εργατοπατερισμού και απεργοσπασίας και εμείς καλούμε όλα τα συνδικάτα, όλους τους εργαζόμενους και όλα τα σωματεία που βρίσκονται στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου να τους παρακάμψουν και να συμμετάσχουν μαζικά στο απεργιακό μπλοκ των σωματείων την Τετάρτη 28 Φλεβάρι στα παλιά κτέλη στις 10.30, να τους βάλουμε μια και καλή στην άκρη. Δεν μας προσφέρουν τίποτε, δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία όλο αυτό το διάστημα. Είναι το μοναδικό εργατικό κέντρο στην περιοχή μας, σε όλη την περιοχή της Υπήρου, που δεν παίρνει απόφαση για απεργία. Βέβαια, προσπαθούν να πετάξουν και την μπάλα στην εξέδρα αυτές τις δυνάμεις, προβάλλοντας ένα αίτημα για απεργία για τις 17 του Απρίλη. Εμείς δεν στεκόμαστε απέναντι σε καμία αγωνιστική και απεργιακή κλιμάκωση. Εμείς λέμε όμως ότι τώρα πρέπει να απεργήσουμε για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα προηγούμενα και δεν πρέπει να δώσουμε για κανένα λόγο χρόνο και χώρο στην κυβέρνηση για να περάσει όλο το επόμενο διάστημα ένα σωρό αντιδραστικά και αντιεργατικά νομοθετήματα. Με αυτές τις σκέψεις να κλείσω, υπόθεση των σωματείων επιτυχία της απεργίας, να μην μείνει κανένα συνάδελφος, καμιά συναδέλφη ανενημέρωτη, να οργώσουμε τις μέρες που μας απομένουν τους χώρους δουλειάς. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεωργαλή Φωτεινή, η οποία είναι εργαζόμενη στην καθαριότητα και η οποία να επισημάνω ότι δεν εκπροσωπεί, ας πούμε, εκφράζει μόνο τους εργαζόμενους που είναι ορισμένου χρόνου, αλλά σχεδόν το σύνολο των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που είναι στο νοσοκομείο και οι οποίοι δεν είναι μόνο 15 άτομα, αλλά είναι σχεδόν 70, 65-66 άτομα. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι η αιχμή του δόρατος λειτουργία του νοσοκομείου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο ούτε μία ώρα. Μπορεί το υπόλοιπο επικουρικό προσωπικό να μην βρίσκεται άμεσα σε τροχιά απόλυσης, αλλά όμως αν προχωρήσουν οι απολύσεις των εργαζομένων εδώ πέρα ορισμένου χρόνου της συμβάσης SOC που λέμε, είναι ουσιαστικά η αρχή που ξυλώνει το pullover των απολύσεων των εργαζομένων στα νοσοκομεία όπως και τις πρέπει. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γεωργαλή. Εγώ θα μεταφέρω την ένταση που δουλέψαμε αυτά τα χρόνια, που μας είχαν ανάγκη και που εκμεταλλεύτηκαν στην ουσία όλο αυτό. Δουλέψαμε μέσα στην επικινδυνότητα τη στιγμή που άλλοι κλεινόταν στα σπίτια τους.
Υποσχέσεις βέβαια υπήρχαν για ανανεώσεις. Και αυτή τη στιγμή πετάνε στον δρόμο όλους εμάς που κάποτε χειροκροτούσαν αυτό. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Εκνευρίζομαι όταν ακούω και λέω λίγουν οι συμβάσεις σας, δεν σας απολύουμε. Τις συμβάσεις όμως τις ορίζει η κυβέρνηση για το αν θα τις ανανεώσει ή όχι και με ποιο τρόπο. Είναι καθαρά στο χέρι τους. Και να ξέρουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή θα απολυθούμε πάρα πολλά άτομα. Αυτό. Περίπου 6.000. Είναι περίπου 6.000 που άμα τα κάνουμε και τα υπολογίσουμε είναι οικογένειες πολλές από πίσω και πάει πάνω από 20.000 άτομα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και να ξέρουν όλοι ότι συμβαίνει αυτό, γιατί χρειάζεται και η ενημέρωση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, συμφωνώ και με όλα τα προηγούμενα. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Βεργίνη Χρήστο, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας. Καλημέρα και από μένα. Αποφασίσαμε να δώσουμε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων των εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας και Πρέβεζας και των ιδιωτικών υπαλλήλων της Πρέβεζας, διότι θεωρούμε ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί κοινός αγώνας. Τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα ενός νοσοκομείου, δεν είναι προβλήματα που φοράνε μόνο ένα εργασιακό χώρο. Συμβασιούχοι υπάρχουν σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σε όλα τα νοσοκομεία, πάνω από 6.000 όπως προαναφέρθηκε ΣΟΚ, πάνω από 20.000 σε όλο το Δημό, στο ΕΣΥ, αλλά και στους Δήμους και στον ιδιωτικό τομέα. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό έγκλημα των Ντεμπών, γι' αυτό και έχουμε απεργία στις 28 του Φλεβάρη με συνθήματα αιχμής που αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά μας. Όπως το να μην μπουν εργολάβοι στα νοσοκομεία, να μην επιτρέψουμε τις απολύσεις των χιλιάδες ΣΟΚ, 21 έχουμε εμείς στο νοσοκομείο, να μην προχωρήσει αυτή η πολιτική. Ένας χρόνος λοιπόν από το έγκλημα στα Τέμπη, ένας χρόνος που η πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων που υλοποίησαν όλες τις κυβερνήσεις έφερε ένα τραγικό δυστύχισμα. Δολοφόνησαν 57 νέα παιδιά. Η ίδια όμως πολιτική εφαρμόζεται και στη δημόσια περίθαλψη που διαμορφώνει νοσοκομεία που θα λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος, με έσοδα-έξοδα σε μια ενιαία ανταγωνιστική αγορά υγείας με τον ιδιωτικό τομέα. Το λένε ξεκάθαρα. Δεν θα υπάρχει δημόσιος τομέας υγείας. Η κυβέρνηση, αφού κατά τη διάρκεια της πανδημίας μετέτρεψε τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου, αφού έκλεισε χειρουργία, αφού εκτόξευσε τις λίστες αναμονής, πάνω από 102.000 αυτή τη στιγμή ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν για να βρουν την υγεία τους, αφού μπούκωσε τον ιδιωτικό τομέα υγείας με κέρδη, αφού τσάκισε ηθικά, σωματικά, οικονομικά τους υγειονομικούς, τώρα με απόλυτη κοινικότητα διαστόματος του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη έρχεται να αποδοπατήσει κάθε είδος ίχνος ανθρωπιάς που έχει απομείνει στους εργαζόμενους, που μας κρατά όρθιους, που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι, που μας κάνει ότι αισθανόμαστε ότι το επάγγελμά μας είναι λειτουργήμα και προσφορά στον συνάνθρωπό μας. Μετατρέπει πλήρως τα νοσοκομεία σε χώρους κερδοσκοπίας του ανθρώπινου πόνου, των συνασθενών μας. Μας το λέει ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος ντροπής, να στηρίξουμε το ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ, τα νοσοκομεία που θα εμπορεύονται από το ανθρώπινο πόνο. Μας κανιβαλίζουν τη συνείδηση και μας λένε ομά ότι δεν πρόκειται να σας αυξήσουμε τους μισθούς για να μπορείτε να ζείτε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά σας, και σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα πάρετε από τους ασθενείς σας, δηλαδή από τον πατέρα μας, από τη μάνα μας, από το παιδί μας. Τόσο απλά, τόσο κοινικά, τόσο πρόστιχα. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο για να καλλιεργήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, να μας λένε ότι για να μας αυξήσουν τους μισθούς μας θα πρέπει να βάλουν ένα επιπλέον έμφυα ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτοί που το 2013 φέρανε τον ένφια και πληρώνουμε ένα επιπλέον ενίκιο για το σπίτι μας, έρχονται τώρα και μας λένε
ότι το πρόβλημα είναι υγειονομική και ότι ο μόνος τρόπος είναι ή θα πάνε να τα πάρετε από τους ασθενείς στα απογευματινά χειρουργεία, στα απογευματινά ιατρία που ήδη λειτουργούν σε πολλά νοσοκομεία εδώ και χρονιά, ή θα σας επιβάλλουμε ένα νέο έμφυα. Και ρωτάμε και θέλουμε να σκεφτούν αυτοί που μας ακούνε, τα λεφτά που πληρώνουμε από την ανελαίτη φοροελεγασία, από τις ασφαλιστικές μας εισφορές, πού πηγαίνουνε, πηγαίνουν σε κάποιο κουβά και χάνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συναδέλφους μας που είναι ΣΟΧ, 21 προανάφερα στο νοσοκομείο το δικό μας. 140 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο είναι συμβασιούχοι. Είμαστε πάνω από το 45% οι οποίοι είναι συμβασιούχοι με διάφορες μορφές. Είτε είναι ΟΑΔΙΤΕΣ, είτε είναι επικουρικοί, τώρα έχουμε μπλοκάκια, γίνονται όλο και χειρότερες οι μορφές εργασίας που έρχονται στα νοσοκομεία. Οι συνάδελφοί μας οι ΣΟΧ δουλεύουν χρόνια στα νοσοκομεία. Είναι οι αφανείς ήρωες της πανδημίας. Είναι αυτοί που, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο της Λευκάδας έπρεπε να είναι 30 εργαζόμενοι μόνο στην καθαριότητα και είναι αυτή τη στιγμή 11. Είναι αυτοί οι οποίοι τους έχουν τσακίσει στην κυριολεξία. Είναι αυτοί που το επάγγελμά τους η ίδια κοινωνία το υποτιμά. Είναι ένα δύσκολο χειρονακτικό επάγγελμα που είναι πάρα πολύ όμως χρήσιμο. Γιατί ποιος μπορεί να πει ότι χωρίς τους καθαριστές, χωρίς τους διοικητικούς, χωρίς τους γιατρούς, χωρίς τους νοσηλευτές, χωρίς δηλαδή με μια ομάδα υγειονομικών μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη, οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτούς λοιπόν τους αφανούς ήρωες τώρα τους λένε ότι ή θα πάτε στα νύχια των εργολάβων που θα σας εκμεταλλευτούν αλίπητα, το έχουμε βιώσει στο παρελθόν, ή θα πάτε να δουλέψετε στα ξενοδοχεία. Είναι πρόστιχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ξεδιάντροποι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Δεν έχουν καμία ηθική αναστολή. Αυτό όμως το νέο ΕΣΥ, αυτό το νέο ΕΣΥ το εμπορματοποιημένο, πρέπει να έχουν υπόψη μας αυτοί που μας ακούνε, οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν στα νοσοκομεία, αλλά και ο λαός που τον αφορά, ότι χτίστηκε βήμα-βήμα και ιδιωτικοποιήθηκε από όλα τα κόμματα της άρχουσας τάξης. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι τους έβαλαν ένα λιθαράκι, άνοιξαν την κερκόπορτα για τα απογευματινά ιδιωτικά ιατρία επιπληρωμής μέσα στα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο της Λευκάδας ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το προηγούμενο διάστημα και θα επεκταθεί. Είναι αυτοί που επεκτείνανε τους συμβασιούχους και τη διαρκή ομοιρία που βιώνουν, τους ΔΙΤ, τη συμπράξη δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους εργολάβους, και εκτόξευσαν τη δουλειά μέχρι τα 67, χωρίς βαρέα στους υγειονομικούς, εντατικοποίησαν και μας έχουν οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση. Όλοι τους διαμόρφωσαν με τη διαρκή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με την άπιση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, με την ομοθέτηση μιας σειράς εργαλείων βγαλμένων από την αγορά, όπως είναι τα DRGs, τον ΟΔΠΗ ΑΕ, εργαλεία δηλαδή τα οποία κοστολογούν, γιατί το εμπόρευμα υγεία πρέπει να κοστολογηθεί για να πουληθεί σε αυτοτελείς οικονομικές μονάδες. Στόχος, να απαλλαχθεί το κράτος που μας υπερφορολογεί από τα βαρύδια, έτσι θεωρούν τις ανάγκες μας, βαρύδια, που θεωρούν τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, τα χρήματα που συγκεντρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, για να τα κάνουν πακέτα, να τα δίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τις business τους, για την αύξηση των κερδών τους. Το λέμε ξεκάθαρα. Δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς. Αφορά κυρίως το λαό. Εμείς οι υγειονομικοί, εμείς οι αγωνιζόμενοι υγειονομικοί, θέλουμε να κοιτάζουμε τον ασθενή στα μάτια και όχι την τσέπη. Και θα επιδιώξουμε να μην μας οδηγήσουν όσο περνάει από το χέρι μας στην αποκτήνωση και στη βαρβαρότητα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, αυτή που σαρώνει το λαϊκό εισόδημα, απέναντι στην πολιτική που μας θέλει φτηνούς, φοβισμένους, πυθύνιους, χειραγωγήσιμους και αποκτηνωμένους, μπορούμε να προτάξουμε την ανθρωπιά μας, την αλληλεγγύη μας, τη συλλογικότητά μας, να αγωνιστούμε και να στοχεύσουμε τον πραγματικό αντίπαλο, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος? Δεν είναι οι τράπεζες που, ενώ ανακεφαλοποιήθηκαν με 3 φορές από τα χρήματα του ελληνικού λαού,
έχουν υπερκέρδη και δεν έχουν πληρώσει φόρο για πάνω από 10 χρόνια. Δεν είναι οι φοπλιστές που έχουν 56 φοροαπαλλαγές με αφορολόγιο του πετρέλαιο και με εθελοντική φορολόγηση. Δεν είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ο τζίρο τους εκτοξεύθηκε και έχει ξεπεράσει τα 8 δις το 2023. Δεν είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι που κάνουν πάρτι στις πλάτες μας και εμείς ψάχνουμε να βρούμε το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί, το τιμολόγιο. Δεν είναι η κυβέρνηση που δουλεύει για όλους αυτούς, που μόνο για φέτος θα τους δώσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικές επιδοτήσεις και πάνω από 7,5 δις για εξοπλισμούς για τις ανάγκες του δολοφονικού ΝΑΤΟ, που καμιά σχέση δεν έχουν αυτές οι δαπάνες για την άμυνα της χώρας μας, ενώ θα μας φορτώσει στις λαϊκές οικογένειες, τους αυταπασχολούμενους, επιπλέον 6,5 δις νέους φόρους. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μόλις πρόσφατα αποφάσισε να δώσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, ματώνοντας τους ευρωπαϊκούς λαούς, μεταξύ άλλων και τον ελληνικό λαό, για να χυστεί ο πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Λεφτά λοιπόν υπάρχουν για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, για να υπάρξει μόνιμο προσωπικό, για να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, για να αυξήσουν τον μισθό μας, για να μπορούμε να ζήσουμε από τη δουλειά μας, για να μην κάνουμε 2 και 3 δουλειές για να τα φέρουμε βόλτα, για να μην γίνουμε επικίνδυνοι για τους ασθενείς μας, για να μην αποζημούν τους κόπους μας από τη δουλειά μας. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την παραλυτική λογική του τίποτα δεν γίνεται, που καλλιεργούν διάφοροι ακόμα και συνδικαλιστές μέσα στο εργατικό κίνημα, εμείς μπορούμε να τους πούμε το εξής. Ας δούνε τον αγώνα των αγροτών με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έχουν στριμώξει την κυβέρνηση και το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μαζί με τους εργάτες, τους φοιτητές και τους αγρότες. Ας δούνε τους αγώνες των φοιτητών που κάθε μέρα βρίσκονται στο δρόμο για να μην περάσει ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να μπούμε μπροστά, να βγουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν. Όλα μπορούν να αλλάξουν, το δείχνουν οι κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη, που σε μια σειρά κλάδους οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο. Όλοι λοιπόν στην απεργία, γιατί πάνω απ' όλα είναι οι ανάγκες μας και όχι τα κέρδη των λίγων. Να πούμε ότι εμείς συνεχίζουμε, βάζουμε ως επόμενο σταθμό κλιμάκωση στην απεργία που θα γίνει 28 του μηνός. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στη λογική ότι είναι κόστος τα 700 ευρώ που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ενώ δεν είναι κόστος τα 3.500 ευρώ που παίρνουν οι διοικητές των νοσοκομείων και τα 5.000 ευρώ που παίρνουν οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε, εμείς είμαστε αυτοί που διασφαλίζουμε την υγεία εδώ του πληθυσμού στο νομό. Εμείς θα πρέπει να είμαστε η προτεραιότητα, να στελεχωθεί τα νοσοκομεία με επάρκεια σε όλα τα τμήματα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε με καλύτερους όρους αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και που κάναμε όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.